Πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου Βρεβενών έχουν συγκεντρωθεί ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Έχουμε μαζευτεί όχι με κανένα σκοπό κομματικό ή κατά του κόμματος που είναι σε κυβέρνηση. Έχουμε μαζευτεί γιατί θέλουμε ασφάλεια, γιατί οι ζωές μας μετράνε και δυστυχώς εν έτη 2023, ενώ μπορούμε να ελέγχουμε τα πάντα μέσω της τεχνολογίας, δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό, δηλαδή ασφαλής μεταφορά μας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ό,τι και να πούμε για αυτές τις μάνες και για αυτούς τους συγγενείς που χάσαν τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους ή τους φίλους τους, είναι λίγο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Γιατί καλώς ή κακώς, εμείς από αύριο, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, θα γυρίσουμε στις ζωές μας. Αυτά τα παιδιά που χάθηκαν δεν θα γυρίσουν ποτέ. Έχουμε μαζευτεί και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να διεκδικήσουμε την ασφάλεια και τα καλύτερα μέτρα για αυτό που συνέβη, έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί. Το ιδανικό θα ήταν να μην είχαμε μαζευτεί εδώ πέρα σήμερα και να μην είχε συμβεί ποτέ αυτό, αλλά δυστυχώς συνέβη. Και γι' αυτό είμαστε εδώ να ενώσουμε τις φωνές μας και οι φωνές μας θα γίνουν μια τεράστια κραυγή και να φτάσει όσο το δυνατόν μακριά γίνεται και να μην ξανασυμβεί ποτέ, μα ποτέ, κάτι τέτοιο. Ποτέ ξανά. Πέρα, εμείς είμαστε από τους φοιτητικούς συλλόγους της Κοζάνης και θα μας στηρίξουμε την κίνηση των παιδιών. Είναι ντροπή πραγματικά εν έτη 2023 να βιώνουμε τέτοιες καταστάσεις και αντί να κοροϊδευόμαστε, να ρίχνουμε κροκοδίλια δάκρυα και να λέμε ότι ήταν ένα ανθρώπινο λάθος, να κοιτάξουμε τους υπαίτιους, τους πραγματικούς υπαίτιους, να δοθούν ευθύνες για αυτή την κρατική δολοφονία, να δοθούν ευθύνες για να πάνε αυτές οι μάνες, αυτοί οι συγγενείς που χάσαν τα παιδιά τους, τους φίλους τους, τα αδέρφια τους, να νιώσουν τουλάχιστον δικαιωμένοι και να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναπέσουν κι άλλοι. Δεν ξεχνάμε και θα κάνουμε το οτιδήποτε ώστε η οργή και η φωνή των νεκρών να μην ξεχαστεί ποτέ. Ελπιστούμε να μην έχει ξανασυνέβη. Σε λίγο θα ακολουθήσει πορεία ως την κεντρική πλατεία Γρεβενών και θα ακολουθήσει και ζωντανή σύνδεση με την ΕΡΤ. Τα σπίτια τους τριγυρίζουν εκεί, μπλέκονται στα φουστάνια της μητέρας τους. Την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαΐ και ακούει το νερό να κοχλάζει, σαν να σπουδάζει τον ατμό και τον χρόνο. Πάντα εκεί. Και το σπίτι παίρνει ένα άλλο στένεμα και πλάνεμα. Σαν πως να πιάνει μια σιγαλή βροχή. Κατά μέσης καλοκαιριού στα ερημικά χωράφια. Δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά. Μένουν στο σπίτι και έχουν μια ξέχωρη προτίμηση να παίζουν στο κλεισμένο διάδρομο. Και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας. Τόσο που ο πόνος κάτω από τα πλευρά μας δεν είναι πια από τη στέρηση, μα από την αύξηση. Κι αν κάποτε οι γυναίκες βγάζουν μια κραυγή στον ύπνο τους, είναι που τα κυλοπονάνε πάλι. Μπορούν να μιλήσουν και οι σύλλογοι, να πάρουν το λόγο και οι σύλλογοι. Πρωτοβουλία των φοιτητών των Γρεβενών σήμερα. Να πούμε ότι αυτή είναι η νεολαία, αυτή είναι η νεολαία που την κατηγορούν για 1002, η νεολαία που ψάχνει απαντήσεις και ψάχνει και αιτίες και δεν πείθεται με όλα αυτά που ακούει και όλα αυτά που βλέπει, τα οποία είναι εκνευριστικά. Λέμε ότι είναι απαράδεκτο εν έτη 2023 να συγκρούνονται δύο τρένα και να μην ξέρουν ότι κινούνται σε πορεία θανάτου και ότι αυτά τα παιδιά έχουν βγάλει εισιτήριο θανάτου. Είμαστε φοιτητές που εδώ πέρα περισσότεροι έχουμε κάνει αυτό το δρομολόγιο. Εγώ συγκεκριμένα το έκανα τρεις φορές στους προηγούμενους τρεις μήνες και υπήρχε μεγάλη πιθανότητα η μάνα μου να μην βρει να θάψει γιατί θα είχα ξυλιωθεί. Παιδιά, η κατάσταση είναι τραγική. Το τι ήταν ανθρώπινο λάθος είναι απαράδεκτο. Είμαστε μηχανικοί και δεν χωράει αυτό. Παίρνουμε μέτρα για να μην είναι ανθρώπινο λάθος. Είναι κρατική δολοφονία. Δολοφονήθηκαν 57 άτομα. Έχουν άτομα αυτή τη στιγμή αίμα στα χέρια τους. Και ο κόσμος έχει οργία, αυτό και το βλέπετε εδώ. Οι φοιτητές δεν πρέπει να σιωπάσουν. Και δεν πρέπει να κλείσουν το στόμα τους όλο αυτό. Τα κέρδη και οι επιχειρήσεις σκοτώσανε και δολοφονήσανε.
Τα κέρδη και οι επιχειρήσεις σκοτώνουν και δολοφονούν καθημερινά. Κέρδη βουτυγμένα στο φοιτητών το αίμα. Είναι ένα από τα συνθήματα, θα τα δείτε εκεί. Το όνομα και η οργή αυτών των ανθρώπων και η φωνή τους δεν θα ξεχαστεί, γιατί θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Όλοι οι φοιτητές, όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι γονείς, όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και πάλι. Θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Σε τέτοια θέματα δεν χωράνε ούτε κόμματα, ούτε τίποτα. Το μόνο που θέλουμε, ανεξαρτήτως κόμματος, ανεξαρτήτως χώρας ή έθνους, δεν είμαστε ούτε η χώρα. Βγαίνουμε και λέμε φταίει η χώρα μας. Όχι, σε οποιαδήποτε χώρα θα μπορούσε να έχει συμβεί. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν χωράει κανένα κόμμα, οποιοδήποτε συμπολίτης μας, οποιοδήποτε από κάποιο σύλλογο θέλει να πει κάτι, να εκφράσει τη θλίψη του για αυτό το θέμα, ας έρθει να μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ. Των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Κέρδη βουτυγμένα στον φοιτητών το αίμα. Κέρδη βουτυγμένα στον φοιτητών το αίμα. Μετράμε νεκρούς στις ράγες των τόπων, όλα για τα κέρδη των αφεντικών. Μετράμε νεκρούς στις ράγες των τόπων, όλα για τα κέρδη των καπιταλιστών. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές. Εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές. Εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Στη νεότα φτάσεις δεν έφτασε ποτέ. Εκδίκηση θα πάρουμε για σένα, ναι μικρέ. Στη νεότα φτάσεις δεν έφτασε ποτέ. Εκδίκηση θα πάρουμε για σένα, ναι μικρέ. Φοιτητών το αίμα! Κέρδη βουτυγμένα στο φοιτητών το αίμα! Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε.